Κύριε Υπουργέ, φίλε Στέλιο, κύριε Υπουργέ, κύριες και κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθατε στη Μακεδονία. Είναι κοινή, πιστεύω, η πεποίθηση πως το φετινό ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας έχει ξεχωριστή σημασία και ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Και αυτό γιατί διανύουμε μια μεταβατική περίοδο που κρίνει την πορεία μας το σήμερα και το αύριο. Περίοδο μεγάλων απαιτήσεων και ταυτόχρονα αυξημένων δυνατοτήτων. Διανύουμε πρώτα απ' όλα περίοδο κατά την οποία η οικονομία μας απελευθερώνεται. Και την απελευθέρωση αυτή από τα δεσμά της πανδημίας οφείλουμε όχι μόνο να τη στεριώσουμε, αλλά και να τη διευρύνουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό συμβάλλοντας όλοι. Πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, εκκλησία, αλλά και συλλογικοί φορείς, στην άμεση διεύρυνση του εμβολιασμού. Διανύουμε περίοδο μετάβασης στην κανονικότητα που μας στέρισε η πανδημία, χωρίς ωστόσο να έχουμε απαλλαγή από το φωνικό ιό. Και αυτό δημιουργεί αυξημένες ευθύνες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ξέρουμε άλλωστε ότι στις περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και μεγάλες απώλειες. Και θα ήταν σπουδαίο να επιδοθούμε σε έναν διαγωνισμό που θα έδινε στις γειτονιές, τα χωριά και τις πόλεις μας το χρώμα της υγειονομικής ασφάλειας, εντάσσοντάς τις στον κύκλο των αυξημένων εμβολιασμών και των μηδενικών απολειών. Διανύουμε περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση, πέρα από την μακροπρόθεσμη απειλή σε βάρος του πλανήτη, κουβαλά αυξημένους κινδύνους καταστροφικών φυσικών φαινομένων. Κινδύνους που επιβάλλουν στο κράτος και την αυτοδιοίκηση αυξημένες υποχρεώσεις, όπως επιβάλλουν και αναζωογόνηση των διαδικασιών και των μηχανισμών για την υποδοχή του οργανωμένου σε τοπικό επίπεδο εθελοντισμού, έτσι ώστε να συμμετέχουμε όλοι στο βαθμό και το πεδίο που καθένας μπορεί στην πρόληψη, την αποτροπή, την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του κακού πριν αυτό γιγαντωθεί, αλλά και στην ανάπτυξη δράσεων προσφοράς και αλληλεγγύης. Διανύουμε ταυτόχρονα περίοδο κατά την οποία απαιτείται μετάβαση στην πράσινη οικονομία, αλλά και στην πράσινη κοινωνική συμπεριφορά. Αλλαγή στον τρόπο που παράγουμε, που κινούμαστε, που συμπεριφερόμαστε καθημερινά. Και επενδύσεις για την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, για πράσινες πόλεις και ανακύκλωση. Και σε όλα αυτά, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σημαίνοντα ρόλο και λόγο. Έχει και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πόρους του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, του ΕΣΠΑ και του σχεδίου Ελλάδα 2.0 για δράσεις και έργα υποδομής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καιρών. Διανύουμε περίοδο μετάβασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και αυτό αφορά τον καθένα μας. Το κεντρικό κράτος, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιβάλλει όχι απλώς την χρήση νέων εργαλείων που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής, αλλά και τον συνδυασμό τους με οργανωτικές αλλαγές για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Γνωρίζετε άλλωστε, καλύτερα από όλους, ότι τα νέα μοντέλα βιώσιμων πόλεων κινούνται γύρω από τον άξονα του Smart City, των πόλεων δηλαδή, που λειτουργούν με έξυπνη οικονομία, έξυπνη μετακίνηση, έξυπνο περιβάλλον και έξυπνη διαβίωση. Κυρίες και κύριοι, στόχος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η μετεξέλιξή της σε δύναμη φυγής προς τα εμπρός, σε φορέα επίλυσης τοπικών ζητημάτων και αξιοποίησης των ευκαιριών που προβάλλουν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Είναι η θεσμική ενίσχυσή της, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολίτη, να απαντά στις προκλήσεις των καιρών, να αξιοποιεί τις δυνατότητες που φέρνει η νέα εποχή. Κυρίες και κύριοι, ο στόχος είναι κοινός, η ενίσχυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, η στήριξη των προσπαθειών για έξυπνους και πράσινους δήμους, η δρομολόγηση και η υλοποίηση δράσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αυτόν τον αγώνα θέλω να γνωρίζετε ότι θα τον δώσουμε από κοινού. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο βηματισμός μας
θα είναι κοινός, συγχρονισμένος και αποτελεσματικός. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Εύχομαι κάθε καλό στην καθεμία και τον καθένα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σταύρο Καλαφάτη.